Η θεωρία ότι το καλό μάσημα της τροφής βοηθά στην υγεία με κάποιον τρόπο έχει προταθεί επανειλημμένα και έχει ιστορία πάνω από έναν αιώνα. Οι ιατρικές μελέτες όμως άρχισαν να μελετούν αυτό το ερώτημα μόλις πρόσφατα. Συγκεκριμένα σε μια μελέτη οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στη μια ομάδα δόθηκε η οδηγία να μασούν την τροφή τους 10 φορές πριν την καταπιούν, ενώ στην άλλη ομάδα δόθηκε η οδηγία να την μασούν 35 φορές. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, φάνηκε ότι τα άτομα που μασούν την τροφή τους περισσότερες φορές ένιωσαν κορεσμό καταναλώντας 30% λιγότερο φαγητό. Άρα αυτό ακούγεται σαν μια καλή οδηγία αν κάποιο θέλει να χάσει βάρος, γιατί τρώγοντας λιγότερο χάνουμε βάρος. Μπορεί όμως το μάσημα της τσίχλας να βοηθήσει στην απώλεια βάρους. Μπορεί η δαπάνη ενέργειας από το μάσημα της τσίχλας να είναι αρκετή έτσι ώστε να βοηθήσει στην απώλεια βάρους με κάποιον τρόπο. Αν κάποιος μασάει μια μικρή τσίχλα, μπορεί να κάψει τρεις θερμίδες μετά από μία ώρα συνεχόμενου μασίματος. Όσες δηλαδή περιέχει μια τσίχλα χωρίς ζάχαρη. Γιατί αν κάποιος θέλει να πάρει μια τσίχλα με ζάχαρη και θέλει να τη μασίσει αρκετά ώστε να κάψει όλες τις θερμίδες που περιέχει, τότε πρέπει να μασάει σχεδόν όλη μέρα. Μήπως όμως το μάσιμα της τσίχλας επηρεάζει με κάποιο τρόπο την πείνα, μειώνοντάς την Οδηγώντα έτσι σε μειωμένη κατανάλωση τροφής μετά την τσίχλα. Τα ευρήματα από τι ιατρικέ μελέτε σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετά μπερδεμένα. Υπάρχουν επιστημονικέ μελέτε που συμπεραίνουν ότι το μάστιμα τη τσίχλα μειώνει την όρεξη, υπάρχουν άλλε μελέτε που συμπεραίνουν ότι αυξάνει την όρεξη, και υπάρχουν και μελέτε που συμπεραίνουν ότι δεν το επηρεάζει. Άρα, από τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν φαίνεται οι τσίχλε να μπορούν να βοηθήσουν με κανέναν τρόπο να χάσετε βάρο. Αντίθετα. Φαίνεται ότι η βιτάμινη D βοηθάει στην απώλεια βάρου. Και αν φτάσατε μέχρι εδώ, είμαι σίγουρο ότι σα ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Για να μάθετε περισσότερα, πατήστε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου. Θυμίζω ότι πατώντα το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντα το βίντεο, με βοηθάτε πολύ. Σα ευχαριστώ.